Γίνεται μια προσπάθεια σήμερα να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον κόσμο στον εθελοντισμό. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής. Προσπαθούμε καθημερινά, δίνοντας όλο τον προσωπικό μας χρόνο, να μπορέσουμε να μαζέψουμε τον κόσμο. Να μαζέψουμε πολλές φιάλες αίματος, γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες από ό,τι το χειμώνα, γιατί υπάρχουν διάφορες συγκρούσεις, διάφορα τροχιά. Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο το αίμα και προσπαθούμε μέσα από αυτή την προσπάθεια να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας. 10 λεπτά ο χρόνο του είναι, δεν είναι παραπάνω. Θα πάει κάτω στο νοσοκομείο, θα καθίσει στην καρέκλα, θα το κάνουν τις εξετάσεις και 10 λεπτά από τον χρόνο του θα δώσει τη φιάλη το αίμα, που είναι πολύ πολύτιμη για τον συνάνθρωπό μας. Αυτή την προσπάθεια τώρα κάνουμε και με το αυτοκίνητο που φέραμε εδώ πέρα, να μπορέσουμε να το εξοπλίσουμε και να κάνουμε την κινητή μονάδα του νομού μας. Και γι' αυτό θέλουμε την προσπάθεια από όλους, από το Δήμο, από την περιφέρεια, από όλο τον κόσμο. Θέλουμε την προσπάθεια και τη βοήθεια να μπορέσουμε να το εξοπλίσουμε και να μπορέσουμε να πηγαίνουμε στις πλατείες, στα χωριά και να μαζέψουμε τις φιάλες αίμα που χρειάζεται το νομός. Ο καθένας μας μπορεί να δώσει αίμα, ο κάθε υγιής πολίτης, δίνοντας μια φορά το χρόνο αίμα. Θα ήταν τόσο αρκετό ώστε να μπορούσαμε να μην έχουμε την ανάγκη να εισάγουμε αίμα από ξένες χώρες και να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι το χρειάζονται, είτε από τροχαίο, είτε γιατί θα πρέπει να κάνουν μια εγχείρηση. Καλημέρα. Λοιπόν, η Εκκλησία είναι η τροφός της αιμοδοσίας. Έτσι. Γιατί το αίμα του Χριστού από την Εκκλησία το παίρνουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν η Εκκλησία είναι πρώτη η οποία είναι αιμοδότρια. Και αυτό είναι λοιπόν και είναι υπέρ της αιμοδοσίας. Η Εκκλησία είναι η αιμοδότρια δύναμη, γιατί η Εκκλησία όχι μόνο καθημερινά μέσα σε κάθε θεία λειτουργία ευλογεί την αιμοδοσία, αλλά είναι αυτή η οποία μέσα από το αίμα του Κυρίου ανανεώνει το αίμα του κάθε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν είναι πηγή ζωής και είναι δώρο Θεού που και εδώ στα Γρεβενά άνθρωποι με πολύ ζήλο, με πολύ διάθεση, με πολύ μεράκι και με πολύ αγάπη διακονούν αυτό πραγματικά το λειτουργήμα που είναι η εθελοντική αιμοδοσία. Εύχομαι σε αυτούς δύναμη και φώτιση και κάθε ευλογία από το Θεό, αλλά και στους υπόλοιπους να παραμερίσουν οποιαδήποτε προκατάληψη και οποιοδήποτε εμπόδιο και όλοι μας να γίνουμε θελοντές, αιμοδότες, έτσι ώστε όχι μόνο να ζητάμε όταν έχουμε ανάγκη, αλλά να δίνουμε όταν πρέπει πολύ λίγο από το πολύ που έχουμε. Το ελάχιστο αίμα που δίνουμε, ούτε σε 5 λεπτά αναπληρώνεται αμέσως με ένα ποτήρι νερό. Η δε διαδικασία είναι ούτε καν το τσίμπημα μιας καρφίτσας. Άρα λοιπόν, το μόνο εμπόδιο είναι η προκατάληψη και ο φόβος που πρέπει να τα παραμερίσουμε και να πλησιάσουμε σε αυτήν την προσπάθεια που αξίζει τον κόπο. Είναι άσχημο να εισάγουμε αίμα από το εξωτερικό, να το πληρώνουμε, εμείς εδώ να το σπαταλάμε σε κάθε είδους ασωτίες και να μην δίνουμε, αλλά μόνο να έχουμε την απέτηση να παίρνουμε. Έτσι λοιπόν, εφαρμόζοντας άλλωστε και το λόγο του Κυρίου, μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνει, ας γίνουμε όλοι θελοντές αιμοδότες, με πρώτο εμένα. Ευχαριστώ. Σε συνέχεια λοιπόν του παραπάνω, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών θα κοιτάξουμε να κάνουμε εξορμήσεις σε χωριά της πόλης μας. Θέλουμε τη βοήθεια και τη στήριξη των ανθρώπων του κάθε χωριού για να μπορέσουμε να μαζέψουμε φιάλες αίμα, γιατί ειδικά τώρα το καλοκαίρι οι ανάγκες είναι, παιδιά, πολύ μεγάλες. Χρειαζόμαστε αίμα, οι ανάγκες είναι τρομερές. Προγραμματισμένα θα γίνουν επόμενες ενημερώσεις σε ποια χωριά η κινητή μονάδα αιμοληψίας, την οποία τώρα οργανώνουμε, έτσι, θα ξεκινήσει να κάνει αιμοληψίες σε χωριά, πάντα σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και με τον Σεβασμιότατο, ο οποίος είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθειά μας. Ευχαριστώ.
1028. Ο πρώτος αριθμός 1028, ένα τάμπλετ προσφορά του συλλόγου μας.